«Θέλουμε να κρατήσουμε την πόλη καθαρή», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Δήμαρχος Λαμιαίων Πανουριάς Παπαϊωάννου και καλεί τους δημότες να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή. Ο κύριος Παπαϊωάννου βρέθηκε στο δημοτικό πάρκινγκ της οδού Στουρνάρα, όπου οι υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας έχουν αναλάβει δράση, απομακρύνοντας τα σκουπίδια και κλαδεύοντας τα δέντρα. Με τα συνεργεία πρασίνου, καθαριότητος, έχουμε πει ότι η πόλη μας θέλουν να είναι καθαρή και θα είναι καθαρή. Απλά εδώ κάνω μια έκκληση στους πολίτες να είναι και αυτοί λίγο όσο μπορούν να σέβονται το δημόσιο χώρο, να σέβονται και τις δημόσιες κοινές ωφέλειας δράσεις. Σήμερα είμαστε εδώ στο στρατόπεδο Τσαλτάκη μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Καθαριότητος, με όλα τα συνεργεία. Κάνουμε παρεμβάσεις, από ό,τι βλέπετε, ξερά δέντρα, κλάδεμα και καθαριότητα γενικά του χώρου. Μάλλον θα είμαστε και αύριο εδώ, γιατί πρόκειται να τελειώσουμε. Είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε εδώ. Γίνονται όμως συνέχεια παρεμβάσεις σε όλες τις γειτονίες Λαμίας, σε σχολεία, δίνουμε προτεραιότητα. Θέλουμε να πάμε και πάνω στα Γαλανέικα, όπου έχουμε πρόβλημα με τα πλατάνια και εκεί κάνουμε παρεμβάσεις συνέχεια. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το έχει ζητήσει και ο Δήμαρχος εδώ να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά στα δέντρα και στα πλατάνια, τα οποία είναι επίφοβα, για την ασφάλεια των πολιτών πρωτίστως. Και συνεχίζουμε. Ο κύριος Παπαϊωάννου ζητά από τους δημότες να προστατεύουν την περιουσία του Δήμου. Χωρίς αυτούς, τα παιδιά που είναι στην καθαριότητα, στα μηχανήματα, από εκεί οι εργάτες που σκουπίζουν, είναι οι ήρωες της καθημερινότητας και της καθαριότητας. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Έχουμε έλλειψη από προσωπικό, δεν το κρύβουμε και δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Θα κοιτάξουμε όποια κοινά, με όποιον τρόπο μπορούμε, με νόμιμες διαδικασίες να τους καλύψουμε, γιατί η καθαριότητα, το λέω πάλι, είναι το κυριότερο αγαθό για μια πόλη, για τον πολίτη. Και θέλω και να τονίσω κάτι. Ας πούμε, φέτος αλλάξαμε τα παγκάκια μπροστά στο πρώτο γυμνάσιο. Πήγανε, τα σπάσανε. Τα ξαναλάζουμε. Πρέπει και οι πολίτες πολλές φορές να προσέχουν και οι ίδιοι να προστατεύουν. Δεν λέω ότι τα σπάζουν οι πολίτες, αλλά πρέπει ό,τι βλέπουν, ό,τι να το καταγγέλνουν και να προστατεύουμε οι ίδιοι οι πολίτες, γιατί πολίτες είμαι και εγώ, τη δημόσια, την περιουσία του Δήμου, να σεβόμαστε και να αγαπάμε τον τόπο μας.